Τι μου κάνετε! Χριστούγεννα κυρίες και κύριοι! Τι όμορφη γιορτή, Λαμπάκια πάντως στολισμένα, χαμόγελα ολούθε, γιορτινά σκηνικά, καλή ώρα. Γιορτινά προγράμματα, πάλι καλή ώρα. Μουσικές, γλυκά, χαμός, γενικά παιδιά, όλα είναι τόσο μα τόσο εκνευριστικά γιορτινά. Συγγνώμη παιδιά. Το κρατούσα καιρό μέσα μου, δεν κρατήθηκα. Τα Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, είναι η εποχή που ξυπνούν από τη χειμερή ανάρκη τρία τραγούδια. Το Χριστούγεννα της Βανδύ, το All I Want For Christmas της Μαρέα Κάρι και ο εθνικός ύμνος των Χριστουγέννων, το τραγούδι που όταν τα ακούς ταυτόχρονα και θες να χορέψεις, αλλά και θες να στείλεις μήνυμα στην πρώην. Ή στον πρώην, ανάλογα το γούστο, εγώ δεν κρίνω. Και μιλάω φυσικά, παιδιά, για το Last Christmas. Last Christmas. I give you my heart. But the Να ξέρετε, έχω μια θεωρία. Πιστεύω πως ο George Michael ήταν μια χαρά και επέλεξε να πεθάνει για να γλιτώσει από το να ακούει κάθε χρόνο συνέχεια το Last Christmas. Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, μια οικογενειακή γιορτή που για κάποιο λόγο εκτός από την οικογένειά σου θα βρεθεί σε ένα τραπέζι με την οικογένειά σου και με άλλους 300 άσχετους συγγενείς που δεν τους έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Όπου σίγουρα σε αυτό το τραπέζι δεν την γλιτώνεις, θα είναι είτε ένας θείος είτε μια θεία που αν είσαι άνω των 25 θα σου κάνει τη γνωστή ερώτηση. Πότε θα βρεις ένα καλό κοριτσάκι να νοικοκυρευτείς κι εσύ? Που να μην σώσεις. Θα προσέξατε όμως ότι στην αρχή που ανέφερα τα καλά των Χριστουγέννων, επίτηδες παρέλειψα δύο πολύ σημαντικά καλά. Το ένα εξ αυτών είναι το νέκταρ των Χριστουγέννων. Το βασιλιάς, το χρυσάφι των γλυκών. Τα μελομακάρονα. Η παρομοίωση με το χρυσάφι δεν είναι υπερβολή. Σιγά σιγά η τιμή τους ίδια θα είναι. Τι λες, τους κουραμπιέδες? Όχι, όχι, δεν τους ξέχασα. Επίτηδες τους αγνώ. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι άλλοι. Για πείτε μου, έχετε πάει ποτέ έξω από ζαχαροπλαστείο που δίνει δωρεάν για να δοκιμάζετε, παιδί μου, μελομακάρονα και κουραμπιέδες? Και έχετε δει ποτέ να έχουν μείνει μελομακάρονα και να έχουν φάει όλους τους κουραμπιέδες? Όχι, πάντα το ανάποδο γίνεται. Μαντέψτε γιατί. Και το δεύτερο καλό που παρέλειψα επίτηδες, κυρίες και κύριοι, είναι. Μουσική αγωνίας, παρακαλώ. Ωραία. Τα δώρα! Μην πανηγυρίζει κανένα, σας την έσκασα. Περιμένετε και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Το δώρο, κυρίες και κύριοι, είναι παγίδα. Ναι, καλά ακούσατε. Γιατί, ναι, μεν το να κάνεις ένα δώρο σε κάποιον είναι μια πράξη αγάπης. Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι τον θυμήθηκες, ότι τον νοιάστηκες. Είναι μια ζεστή και όμορφη πράξη. Αλλά, εάν την κάνεις αγκαρία, εάν το κάνεις στα γρήγορα, εάν δεν της δώσεις την πρέπουσα σημασία, τότε καταλήγει να έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Σε ξεσκεπάζει. Ένα λάθος δώρο μπορεί να περιγράψει μέσα σε δευτερόλεπτα την σχέση μεταξύ εσού και του ανθρώπου που του το πρόσφερες. Να δείτε. Μάμε άντρο. Λοιπόν, ωρίνη είναι. Το πιάσατε, αυτή η ταινία ήταν το Train to Busan. Ή την έχεις δει ή δεν την έχεις δει την ταινία, από αυτήν εδώ τη σκηνή κατάλαβες αμέσως το τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα δούμε τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις. Περιπτώσεις δηλαδή κακών, παύλα λάθος χριστουγεννιάτικων δώρων που δεν είναι τυχαίες, δεν είναι φανταστικές, αλλά είναι πραγματικότατες περιπτώσεις που μου έστειλαν τα αλάνια μου στο Instagram. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Επειδή όμως είναι Χριστούγεννα και όσο και χριστουγεννιάτικο να έκανα αυτό εδώ το σκηνικό, τα μηνύματά σας πρέπει να τα διαβάσω στο σωστό σημείο, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σκηνικό και να πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας κάτω από το τζάκι. Εδώ είμαστε! Λοιπόν, καταρχάς θα φοράω τα γυαλάκια μου σε αυτήν εδώ τη φάση για να βλέπω κιόλας τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Και κατά δεύτερον, ναι, το πιο κοντινό που μπορούσα να βρω σε τζάκι ήταν αυτό. Να με συμπαθάτε. Τι να κάνουμε. Πριν ξεκινήσω να διαβάζω, εάν είσαι καινούριο στο κανάλι και γουστάρεις εδώ τη φασάρα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο, τεράστιο όμως ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα και στηρίζουν κιόλας έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να διαβάσουμε τις μνηματάρες που μου έχετε στείλει, πάμε! Το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που μου έχουν κάνει νομίζω είναι ένα τοξάκι με αυτά τα βέλη που είναι με βεντουζάκια και δεν κολλάνε καν. 6 χρονών, παιδιά!
Παιδιά, μου δίνεται η τέλεια ευκαιρία με αυτό το μήνυμα για να μιλήσω για τις απαράδεκτες διαφημίσεις παιχνιδιών. Να μιλήσουμε για αυτή τη λέλαπα, για αυτή τη μάστιγα, για αυτή την θάλασσα κοροϊδίας που μας λούζει από μικρά παιδιά. Και το χειρότερο είναι ότι, παιδιά, δεν έχω ακούσει κανέναν να μιλάει γι' αυτό. Μιλάμε όλοι, είναι στη μούγκα. Τι μας κρύβουν, κύριε! Γιατί δεν θα ξεχάσω με τίποτα και ισχύει για όλες τις διαφημίσεις παιχνιδιών αυτό που θα πω, αλλά συγκεκριμένα θυμάμαι μία παιδιά και θυμάμαι τη διαφήμιση του Action Man που πάνω κάτω αυτές οι διαφημίσεις ήταν ίδιες, που στην αρχή είχε ένα teaser από live action ταινία. Νέα αποστολή! Οι κακοί ενώθηκαν! Action Man χρησιμοποίησε την ανίκη τη παροχία και το πανίσχυρο για το βόλο! Action Man Power Extreme! Όπου έδειχνε τον Dr. X να θέλει το κακό, ρε παιδί μου, και να σκάει μύτη ο Action Man με αεροπλάνα, πλοία, βάρκες, υποβρύχια, μηχανές, δεν ξέρω κι εγώ τι, εκρήξεις να γίνονται, χαμό σας λέω, με αποτέλεσμα να μου γίνεται με ένα πλήση κεφάλου, να θέλω να το πάρω σαν τρελός, να μου το παίρνουν τελικά και, όπως ήταν πολύ φυσικό, μετά από μια ώρα βαριά κιόλας παιχνιδιού με τον Action Man, μετά έγινε το παιχνίδι του σκύλου. Το ίδιο ακριβώς γινόταν και με αυτά τα κολοτόξα, που η διαφήμιση σου υποσχόταν ότι θα γίνεις ο νέος Ρομπέν των δασών και τελικά το έπαιρνες και καταλάβαινες ότι, όπως λέει και εδώ ο φίλος, δεν κολλάγανε ούτε σε τζάμπι. Πού να σας πω κάτι, ρε παιδιά, αυτό το κολοσύστημα δεν δούλεψε, δεν δουλεύει και δεν θα δουλέψει ποτέ αυτές οι κολοβεντούζες. Εδώ σε αμάξι πας να κολλήσεις μία βάση για το κινητό σου με αυτή την κολοβεντούζα και καταλήγει στο τέλος να έχεις γεμίσει σάλια το παρμπρίζ, λες και πριν λίγο φασονόσαστα. Και πάλι δεν κολλάει. Το χειρότερο δώρο ήταν πολλά κουτιά, το ένα μέσα στο άλλο. Όσο πήγαινε, ήταν και μικρότερα, απλά για κάλτσες. Κοίταξε, εγώ, φίλε μου, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά αυτό δεν το ακούω για δώρο, αλλά για αιτία πολέμου. Γιατί, άντε ρε παιδί μου, να σου πάρει ο άλλος ένα λάθος δώρο, ένα ατυχές δώρο, γιατί πες, δεν σε ξέρει καλά, δεν προλάβαινε, δεν είχε λεφτά ή σε έχει εντελώς γραμμένο, οκ, να το καταλάβω. Αλλά μπαμπούσκα με κατάληξη κάλτσες, εγώ τουλάχιστον μόνο σε πρώην μου θα έδινα. Για να τις πάω στο νεύρο, εννοείται, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Ζήτησα από μία θεία μου να πάρει το πρώτο Lord of the Rings και μου το πήρε στα ισπανικά. Κοίτα, φιλέ, εάν η θεία σου συνδύαζε αυτό το δώρο με μια 12μηνη συνδρομή για μαθήματα ισπανικών, τότε το δώρο θα έσπαιρνε. Τώρα, από μόνο του, έχεις δίκιο, ρε παιδί μου, δεν είναι και καλύτερη εμπειρία. Salga conmigo, por la muerte y la gloria, por Rohan. El cuerno de Hel, mano de hierro, va a sonar en este abismo. Sí! Τι σου έπαιξε εκεί πέρα η θεία, μιλάμε, πολύ πρέπει να σε αγαπάει. Μια χρονιά η θεία μου, πάλι θεία παιδιά, μου είχε φέρει σετ με βαφτικά. Είμαι αγόρι. Εσύ, Μιχάλη, είσαι αγόρι. Η θεία σου όμως τι ήθελε, ανιψιό ή ανιψιά? Για πήγε ρωτά τι. PlayStation αντί για PlayStation. Ναι, ναι, ο άνθρωπός μου, ναι. Παιχταρά, έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Μόνο που εγώ, σε αντίθεση με σένα, χάρηκα που μου έφεραν PlayStation και όχι PlayStation, γιατί είχα ήδη PlayStation και το PlayStation, εάν θυμάστε, εκτός του κανονικού χειριστηρίου, ρε παιδί μου, είχε και ένα άλλο χειριστήριο, ένα όπλο το οποίο συνοδευόταν με ένα παιχνίδι που μέσα είχε κάτι πάπιες που τις σκότωνες για να παίρνεις βαθμούς. Ναι, παιδιά, παιχνίδια των 80's, μην το ψάχνετε. Γιατί τότε ήταν ok να πυροβολείς πάπιες για να παίρνεις πόντους. Αλλά τώρα το Fortnite οθεί τους νέους στη βία. Βρεούστ! Αποσμητικό axe. Ήταν τόσο καλά συσκευασμένο, λες και τι θα έχει μέσα. Κοίτα, φίλε μου, λογικό είναι τόσο καλά συσκευασμένο το axe, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό αποσμητικό, αλλά για όπλο. Μα δεν έχεις δει τι γίνεται στις διαφημίσεις που ρίχνουν όλος μια ψεκασιά πάνω του και πλακώνουν 50 γκομενάκια και το καταπλακώνουν εκεί πέρα και γίνεται χαμός. Κάτσε, σου λέει να το κλείσουμε καλά, μην έχουμε καμιά διαρροή και μας κάνει καμιά ξανθιά fatality από εκεί που δεν το περιμένουμε. Ένα τάμπλετ το οποίο μετά από 5 μέρες ανατινάχτηκε η μπαταρία του στον πάγκο της κουζίνας. Ήταν 1000% Samsung το τάμπλετ, έτσι. Μόνος μου, ρε. Είχα πει στον μπαμπά μου να μου πάρει το PS4 και μου έφερε Xbox One και ξενέρωσε η ζωή μου. Να σας πω την αλήθεια τώρα, κάτι σοβαρά τώρα. Είναι πολύ λάθος το να παραγγέλνετε παιχνίδια. Τι εννοώ τώρα, να το πω πιο σωστά. Είναι πολύ λάθος να παραγγέλνετε παιχνίδια
στους γονείς σας και να τους αφήνετε να πηγαίνουν να τα παίρνουν μόνοι τους. Εφόσον, ρε παιδί μου, η φάση γίνεται έτσι. Εσύ ζητάς κάτι και οι γονείς σου πάνε να το πάρουν. Κάντε το σωστά. Παραγγείλτε το από το ίντερνετ. Ή, εάν πάνε στο κατάστημα, πήγαινε μαζί. Γιατί εάν πάνε μόνοι τους, θα ζητήσουν αυτή το PS4. Εκεί θα είναι ένας πολιτής που θα παίρνει ποσοστά από τις πωλήσεις του Xbox και όχι του PS4, οπότε θα τους πουλήσει Xbox πανεύκολα κιόλας, γιατί θα δει ο πατέρας σου ή η μάνα σου ότι το Xbox είναι πιο φθηνό από το PS4, οπότε θα έχεις αυτή την κατάληξη. Το FIFA 20 σε Xbox είχα PS4. Πάνω πρέπει να ανταλλάξετε τηλέφωνο με τον προηγούμενο, έτσι, θα έχετε και πολλά να πείτε και πολλά να ανταλλάξετε. Εδώ έχουμε δύο μηνύματα τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους. Το ένα είναι παντόφλες και το άλλο είναι ρούχα όταν ήμουνα μικρός. Λοιπόν, μήνυμα από το Θωμά προς όλους τους γονείς, θείους, νονούς, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, έχει λεφτά και αγοράζει δώρο σε μικρό παιδί. Και όχι μόνο, θα πω εγώ. Εάν αυτό που θα πάτε στο παιδί δεν παίρνει μπαταρίες, δεν είναι δώρο! Ή έστω να παίρνεις την πρίζα. Γιατί, να σας το κάνω πιο λιανά. Όσοι παίρνετε δώρο, παντόφλες, ρούχα, καλά, για πιτζάμες δεν το αναφέρω καν, σε μικρό παιδί είναι σαν να παίρνετε δώρο PlayStation σε 70χρονο. Ρε, σοβαρευτείτε. Εάν θες να πάρεις δώρο ρούχα, θα πάρεις δώρο και ρούχα. Θα το πάρεις δηλαδή σαν εξτραδάκι, σαν συμπληρωματικό, σαν το κερασάκι στην τούρτα. Το δώρο, εάν δεν ακούγεται, δεν κινείται, δεν ανάβει ή εάν δεν συνδέεται στην τηλεόραση, δεν είναι δώρο. Πάει και τελείωσε. Το λεξικό του Μπαμπινιώτη ενώ ήμουν 7 χρονών. Ό,τι είπα για τους προηγούμενους που παίρνουν ρούχα, τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για εσάς που παίρνετε βιβλία. Ένα βιβλίο, παύλα, εγχειρίδιο για στάσεις του σεξ. Ορίστε. Εφόσον πάτε που πάτε και κάνετε τη βλακεία να πάρετε δώρο βιβλίο, πάρτε τουλάχιστον σωστό. Γιατί εδώ ο φίλος τουλάχιστον το βιβλίο του Μπαμπινιώτη θα το χρειαζόταν. Γιατί αν το είχε πάρει, θα ήξερε ότι το εγχειρίδιο δεν γράφεται έτσι. Βιβλία αυτοπεποίθησης. Ελευθερία, και εμένα μου είχαν κάνει μια φορά ένα βιβλίο αυτοπεποίθησης δώρο, αλλά δεν νιώθα αρκετά άξιος για να το διαβάσω. Το χειρότερο δώρο που μου έχουν κάνει τα Χριστούγεννα είναι ένα πακέτο τσίχλες. Κακό σαν δώρο, δεν λέω. Αλλά μπορείς να πάρεις εύκολα εκδίκηση, φίλε μου. Γιατί μπορείς να κάνεις φούσκες μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θέλει ο πατέρας σου να κάτσει να δει μπάλα με την ησυχία του? Φούσκα. Θέλει η μάνα σου να μιλήσει στο τηλέφωνο? Φούσκα. Θέλει κάποιος να κοιμηθεί? Φούσκες. Αυτόματο. Και άμα είναι από αυτούς τους εντελώς ανέστητους και τελικά καταφέρει και κοιμηθεί, πας και του κάνεις πάλι φούσκα, αλλά αυτή τη φορά κοντά στα αυτή, να κάνει κρότο. Θέλει κάποιος τσίχλα τώρα και σου ζητάει? Αρνείσαι επιδεικτικά και μάλιστα όσο του αρνείστε, κάνεις και φούσκα για να του πας τα νεύρα. Ένα σπασμένο βινίλιο των Master of Puppets των Metallica. Λογικά θα το έβαλα να το ακούσω τύπος πριν στο φέρει. Λογικό να το σπάσει. Σπληνάντερα από γαλοπούλα. Στέφανε, πώς να σου το πω τώρα. Δεν ήταν δώρο αυτό, αλλά σύμβολο απειλής. Μετακόμισε τώρα, κινδυνεύεις. Τρόμπα, παρόλο που δεν έχω μπάλα. Πάρε μια μπάλα και εσύ, μωρέ. Αμάν, μωρέ, πια. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα σου πήρε ένα μπάλα η οποία ήταν ξεφούσκωτη, δεν θα πήγαινε να πάρει μια τρόμπα? Το ανάποδο δηλαδή, γιατί σε πειράζει? Ρε με κάτι περίεργο που έχουμε μπλέξει. DVD της ταινίας Ghost Rider Spirit of Vengeance. Αυτό είναι κακό δώρο? Δηλαδή, ο μόνος σωστός τρόπος για να δεις αυτή την ταινία είναι να την κάνουν δώρο. Εγώ δηλαδή, ο καημένος, τι να πω, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, είχα πάει στο σινεμά να τη δω 3D κιόλας και είχα σκάσει και 9 ευρώ. Και σιγά, 3D κουράδες βγάζω κι εγώ. Δεν χρειάζεται να πάω να πληρώσω για να τις δω. Σε έσωσε, μην το συζητάς καθόλου. Μια σοκολάτα, ενώ στην αδερφή μου είχαν πάρει ολόκληρο πιάνο. Ρε, Πέτρο, ξέρεις εσύ να παίζεις πιάνο? Όχι. Οπότε δεν το κάνεις. Ενώ μια σοκολατίτσα, θα πιάσει και τόπο. Και εσείς, βρε τσίπηδες, μία σοκολάτα, μία μόνο σοκολάτα, ούτε καν μια κασετίνα με αυτά τα με κακομαθαίνετε κύριε πρέσβη, δηλαδή άλλη. Ο χωρισμός μετράει, γιατί εάν δεν μετράει, είχα μια θεία που μου πήρε φάτνη. Τη θεία πώς την έλεγαν, Μαρία? Στο δικό μας σπίτι δεν υπήρχε το κλίμα το να ανοίγεις το δώρο. Απλά με ρωτούσαν τι θέλω και φαντάζομαι η συνέχεια είναι και μου το έπαιρναν. Παιδιά, γνώμη μου, διάβασα και ένα παρόμοιο μήνυμα πιο πριν. Αυτή η κατηγορία για εμένα
είναι η χειρότερη. Είναι πολλές φορές που η μητέρα μου, ρε παιδί μου, μου έχει πει για τα νύψια μου, για να πάρω δώρο στα νύψια μου που το ένα τον έχω βαφτίσει κιόλας. Δώσ' τους λεφτά να πάρουν ό,τι θέλουν. Και τρώει ένα πανηγυρικό άκυρο κάθε μα κάθε φορά. Όχι, δεν θα τους δώσω λεφτά να πάρουν ό,τι εκείνα θέλουν. Μπορεί να το κάνω αυτό για κάτι που μου έχουν πει ότι θέλουν να πάρουν. Και okay, να συμβάλλω κι εγώ για να το πάρουν. Αλλά δώρο θα τους πάρω ξεχωριστά ό,τι θέλω εγώ. Γιατί αν τους δώσω λεφτά για να πάρουν ό,τι εκείνοι θέλουν, δεν είναι δώρο, είναι χορηγία. Το νόημα της όλης φάσης, το νόημα του να παίρνεις δώρο σε γιορτές, σε γενέθλια, γενικά ρε παιδί μου, γενικά το να παίρνεις δώρο, δεν χρειάζεται να παίρνεις μόνο σε συγκεκριμένες μέρες δώρο, είναι του να πάρεις κάτι που πιστεύεις εσύ ότι θα κάνει τον άλλον χαρούμενο, σύμφωνα με το πόσο τον γνωρίζεις εσύ. Για μένα, παιδιά, το ξαναλέω, είναι τεράστιο λάθος του να δίνεις λεφτά για να πάρει ο άλλος ό,τι θέλει. Σταματήστε το αυτό όσο είναι νωρίς. Και μιας και μπήκαμε τώρα σε αυτό το τρυπάκι και φτάνει αυτό το βίντεο στο τέλος του, θέλω να σας δείξω δύο μηνύματα που τα έχω βάλει επίτηδες εδώ στο τέλος. Λοιπόν, αυτά τα δύο μηνύματα είναι παρόμοια. Το πρώτο λέει: μπορεί να ακουστεί κακό, αλλά λεφτά, γιατί δείχνει ότι ο άλλος δεν αφιέρωσε χρόνο. Και το δεύτερο μήνυμα είναι 20 ευρώ. Ο λόγος που είναι το χειρότερο δώρο είναι πως ήμουν 12. Δεν είχε καμία πρακτικότητα. Τα βλέπετε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη και μικρή. Το δώρο είναι μια ιεροτελεστία. Εάν δεν θες να το κάνεις μέσα από την καρδιά σου, για εμένα καλό θα ήταν να μην το κάνεις καθόλου. Άστο το ρημάδι, άστο. Αν δεν προλαβαίνεις, εάν δεν έχεις λεφτά να το κάνεις, μην το κάνεις. Και να σας πω κάτι, και αυτό που θα σας πω τώρα ισχύει για όλες τις ηλικίες, αλλά πιο πολύ ισχύει για τα δύο άκρα. Δηλαδή για τα άτομα πολύ μικρής ηλικίας, καλά το είπα, και για πολύ μεγάλης ηλικίας. Το καλύτερο δώρο για κάποιον ήταν, είναι και θα είναι ο χρόνος που περνάς μαζί του. Ο χρόνος που του αφιερώνεις, οι στιγμές. Αυτές θα θυμάται στο μέλλον και όχι ένα υλικό αγαθό που, εντάξει, μπορεί να του άρεσε κιόλας αυτό που του πήρε. Εννοείται ότι από εσάς θα ήθελα να συνεχίσετε αυτό που ξεκίνησε στο Instagram, να γράψετε δηλαδή κάτω στα σχόλια το δικό σας χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που σας έχουν φέρει ποτέ, για να γίνει χαβαλές, ρε παιδί μου, και κάτω στα σχόλια. Να περάσετε όμορφα, καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς εδώ θα τα λέμε στις γιορτές. Φιλάκια ρουφιχτά! Χριστούγεννα! 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 Να είναι το διάλογο!